Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC. Μου Ανέστης Ντόκας και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 89 λεπτά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-2700-714. Μπορείτε να επικοινωνείτε από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 12.30 που διαρκεί η εκπομπή μας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία έδωσε χθες ο ελληνικός λαός μετά την ολοκλήρωση των πρόωρων εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Άνατη αυτοδυναμία για το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη με 158 έδρες και εξακομματική βουλή έβγαλαν οι χθεσινές κάλπες. Στη μία το μεσημέρι, η ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού. 14 μέτρα προωθεί η κυβέρνηση για να στηρίξει τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Επόμενη είδηση, στα 150 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις στο νότιο τμήμα Αφάντου. Αυξημένα κατά 1,12% τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων το 2018 σχέση με το 2017 και τουλάχιστον 5 μνηστήρες για το 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ξεκινήσει πτωτικά. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,49%, 890,29 μονάδες με τον τζίρο να ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Μία είδηση πριν από λίγα λεπτά ανεστάλλει διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΠΑΠ, καθώς η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει κάποια σημαντική εξέλιξη. Και πάμε να δούμε τις δύο πρωινές μας κάρτες. Τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στην Αμερική αλλά και τι συμβαίνει σήμερα σε όλες τις αγορές χρήματος. Βλέπετε λοιπόν πτωτική εικόνα για Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq. Ευρώ-δολάριο υποχωρεί το ευρώ, ευρώ-στερλίνα ενισχύεται το ευρώ. Πτωτικά ο Hang Seng και ο Nikkei. Να παρακαλέσω να περάσουμε στη δεύτερη κάρτα, στην αγορά των εμπορευμάτων. Έχουμε λοιπόν την εικόνα του χρυσού, ο οποίος ενισχύεται 1.408 δολάρια ανά ουγγιά. Ανωδικά το αργό πετρέλαιο και το Brent. Νέο ιστορικό χαμηλό για το δεκαετές πλέον στο 2,15%. Συνεχίζει τη μεγάλη αποκλιμάκωση και για το δεκαετές ιταλικό στο 1,69%. Χρυσή λίρα Αγγλίας αγορά 283,51 ευρώ και πώληση 341,94 ευρώ. Τώρα, σε πραγματικό χρόνο, στην εγχώρια διεθνή αγορά τελείων στην ΙΔΑΤ έχουμε νέο ιστορικό χαμηλό για το πενταετές, πλέον η απόδοσή του στο 1,04% πέφτει 10,54% από την Παρασκευή. Το δεκαετές έχει πλέον στο 2,01, 6,40% από την Παρασκευή. 15 ετία στο 2,49% η απόδοση υποχωρεί 4,5%, 20 ετία στο 2,68% η απόδοση υποχωρεί 4,34% και 25 ετία 2,9% υποχωρεί 4,16%. Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεκίνησε με μια πτώση που έφτασε μέχρι και το μείον 1,23%. Αυτή την ώρα το ρολόι που δείχνει 11 το πρωί, 3 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,19, 892,94 μονάδες. Ο τζίρος πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Στους επιμέρους δείκτες η υψηλή κεφαλαιοποίηση υποχωρεί 0,47, η μεσαία κεφαλαιοποίηση χάνει 0,52, πτώση για τον τραπεζικό κλάδο 0,94. Συμμετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη. Φιερατέξ άνοδος 30%, Κλωστοδουρία Ναυπάκ το άνοδος 17,65, Βιοκαρπέτ κέρδη 9,72, Παΐρης άνοδος 9,69, Καράντης άνοδος 4,58, Unibios συμμετοχών άνοδος 3,53, κέρδη για Reds 3,33, κέρδη για Cedric 2,93. Στις συμμετοχές που υποχωρούν η εταιρεία ίδρυυση και αποχέτευση Θεσσαλονίκης υποχωρεί 5,62, η Αλφα Τρας Ανδρομέδα χάνει 4,80, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη πτώση 3,47, η Πειραιώς υποχωρεί 1,54% στα 3,19 ευρώ, η Άττικα Μπαν χάνει 1,68% στα 0,46 ευρώ, η Έλαστρον υποχωρεί 2,86% στα 1,36 ευρώ, το Τζάμπο υποχωρεί 1,60% στα 18,5 ευρώ και η Άττικα Συμμετοχών υποχωρεί 2,74% στα 1,42 ευρώ. Πάμε να δούμε πώς έχουν ανοίξει και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες. Έχουμε λοιπόν την εξής εικόνα, κυρίες και κύριοι. Η Φραγκφούρτη αυτή την ώρα υποχωρεί 0,05. Το Λονδίνο ενισχύεται 0,16. Το Παρίσι χάνει 0,05. Άμστερνταμ άνοδος 0,08. Μαδρίτη πτώση 0,10. Μιλάνο άνοδος 0,11. Βρυξέλλες πτώση 0,22. Στη Νορβηγία αυτή την ώρα έχουμε άνοδος 0,51, οι δύο χρηματιστηριακοί δείκτες στη Ρωσία υποχωρούν 0,79 και 0,73 και στη γειτονική μας Κωνσταντινούπολη έχουμε πτώση 0,62%. Να δούμε και το κλείσιμο των ασιατικών αγορών. Η Ιαπωνία κλείσε με πτώση 0,97, το Σίδνεϊ 1,17 πτώση, η Σαγκάη 2,58, Πεκίνο πτώση 2,06, Χονγκ Κονγκ πτώση 1,77, Ταϊβάν πτώση 0,32, Ταϊλάνδη πτώση 0,21. Μεγάλες απώλειες για το χρηματιστήριο της Νοτιού Κορέας 2,20%. Και μια γρήγορη ματιά και στα εμπορεύματα. Ανωδικά ο χρυσός κατά 0,60%, ανωδικά ο άργυρος κατά 0,77%, ο χαλκός ενισχύεται 0,94%, το αργό πετρέλαιο στα 57,87 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,63%, το Brent
Στα 64,62 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,61, το φυσικό αέριο 2,429 δολάρια, η φυσική ατμόσφαιρα ενισχύεται 0,45, το αμερικανικό σουτάρι στα 515,75 δολάρια, το μπουσέλ κερδίζει 0,15 και το μίνι αλουμίνιο 1809,75 δολάρια, ο μετρικός τόνος ενισχύεται 0,35. Κλείνω έως αυτή την ώρα την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Ευρώ δολάριο 1,1231 άνοδος για το ευρώ 0,07. Ευρώ ελβετικό φράγκο 1,1124 πέφτει το ευρώ 0,04. Στερλίνα αμερικανικό δολάριο 1,2528 κέρδη για το βρετανικό νόμισμα 0,04. Ευρώ στερλίνα 0,8965 ενισχύεται το ευρώ 0,01. Ευρώ ρούβλι 71,68 κέρδη για το ευρώ 0,02. Αμερικανικό δολάριο γεν 108,34 πτώση για το αμερικανικό δολάριο 0,1 εναντί του ιαπωνικού νομίσματος. Και ευρώ αυστραλέζικο δολάριο 1,6064, το ευρώ υποχωρεί 0,11%. Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω τα κεντρικά στούντιο του SBC σήμερα, αρχή της νέας εβδομάδας, της δεύτερης εβδομάδας του Ιουλίου, τον κύριο Ηρακλή Ρούπαλ, τον οικονομολόγο. Κύριε Ρούπα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία. Είστε ο πρώτος καλεσμένος και έχετε πλέον το λόγο για ένα πρώτο σχόλιο για τις χθεσινές εκλογές με αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Και πλέον η επόμενη μέρα και πόσο εύκολο θα είναι για τον κύριο Μητσοτάκη πλέον να απλώσει το πρόγραμμά του και να το προχωρήσει όπως έχει πει στην προεκλογική περίοδο. Αυτοδυναμία είναι ένα πράγμα. Αλλά υπάρχει και αυτοδυναμία στα προβλήματα τα οποία παραλαμβάνει η κυβέρνηση. Και το βασικότερο που πρέπει να αναλογιστούμε είναι ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Τα προβλήματα είναι σημαντικά και τα προβλήματα πρέπει να λυθούν για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Είναι πρώτον τράπεζες. Αύριο να σας πω ότι σας διακόπτω ότι έρχεται ο επικεφαλής του SSM, ο κύριος Ενδρία. Πρέπει να ελεγχθούν, να δούμε τι γίνεται. Τράπεζες. Τα κόκκινα δάνεια έχουν καθυστερήσει παρά τις εξαγγελίες προηγούμενης κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και αυτό δημιουργεί εκτός από το πακετάρισμα και τις πωλήσεις σε funds κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, χρέος, αναδιάρθρωση, πλεονάσματα. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό σε σχέση με το 3,5%. Είμαστε στο 2,5%. Έχουμε ένα ακόμα κάτι κενό από τον όρο, το μνημονιακό που πρέπει να υποστηριχθεί. Πρέπει να φανεί αν εξαιτίας αυτού του κενού η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση, ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει βάση από αυτό το κενό προκειμένου να ενισχύσει την θέση του και τις εξαγγελίες του ως κυβέρνηση ότι θα διαπραγματευτεί το 2,5% και καλό θα είναι να το διαπραγματευτεί, γιατί αυτό το 1% εάν διοχετευθεί σε παραγωγική αναπτυξιακή διαδικασία αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία. Άρα το ζητούμενο είναι αυτό, γιατί άλλα μέτρα τύπου μνημόνιο δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστούν. Άρα επί της ουσίας είναι αυτό. Και τρίτον, τα επιμέρους θέματα τα οποία έχουν ταλανίσει, κυριότερο ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήσεις και ούτω καθεξής, τα οποία είναι άμεσα θέματα που τρέχουν. Ακούω, διαβάζω ότι έχει 14 μέτρα τα οποία θα προάγει για την ανακούφιση των πληγέντων μεσαίας τάξης και ούτω καθεξής. Εάν δεν λυθεί το θέμα της υστέρησης των πλεονασμάτων, πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στην όποια υλοποίηση τέτοιων μέτρων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα αυτά έχουν δημοσιονομικό χαρακτήρα. Βέβαια. Θα κατατεθεί προϋπολογισμός τον Οκτώβριο, όπου μέσα στον προϋπολογισμό θα πρέπει, υποθέτω, να υπάρχουν διορθωτικά μέτρα, εάν τους ζητηθούν, ως προς το κενό το οποίο προκύπτει, και θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη όλων αυτών των εξαγγελιών, τουλάχιστον σε πρώτη βάση. Το θετικό που πιθανώς μπορεί να προκύψει είναι ότι με άμεσες ενέργειες τεχνικής φύσεως, δηλαδή παράδειγμα η ταχύτητα λειτουργίας του δημοσίου σε σχέση με τον πολίτη, η οργανωτική δομή του δημοσίου και οι αναδιαρθρώσεις αυτής της μορφής που δεν θέλουν πολύ χρόνο ούτε χρήμα, αλλά μπορεί να αποδώσουν στο ΑΕΠ, είναι το πρώτο δείγμα αυτή τη κυβέρνηση το αν θα μπορεί να υλοποιήσει κάτι γρήγορα ή θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη των καθυστερήσεων. Αυτό είναι τη γενικότερη εικόνα την οποία βλέπω και αναμένουμε να δούμε τα πρώτα βήματα, να δούμε ποιοι θα είναι οι υπουργοί και πόσο θα εξαγγείλει. Λένε για τα πρόσωπα, ας πούμε, στα δύο υπουργεία που μας ενδιαφέρει περισσότερο στο θέμα της ενέργειας, θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος θα έχει και την καυτή πατάτα της ΔΕΗ, και στο θέμα των επενδύσεων θα δημιουργηθεί μάλλον ένα νέο υπουργείο που θα είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Αν εκτιμάτε που είναι και οι δύο άμεσα συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο πρώτος και ο β' αντιπρόεδρος, θα μπορέσουν και από την εμπειρία τους στο παρελθόν, πιστεύετε κύριε Ρούπα, να προωθήσουν τα θέματα? Να σου πω κάτι. Όταν δω να τοποθετούνται, όταν δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε. Ευχής έργων είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η οικονομία πλέον πρέπει να κινηθεί από επενδύσεις. Έτσι. Ευχής έργων θα είναι οι νέοι υπουργοί να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα,
και να κινηθούν σε μια άλλη κατεύθυνση από τους προηγούμενους υπουργούς προηγούμενης κυβέρνησης, όπου το μόνο που κάνανε είναι να καθυστερούν και να δημιουργούν ρητορική επανάσταση σε θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα. Επειδή έχει γίνει καραμέλα το τι να φέρουμε τις μεγάλες επενδύσεις, κατά την άποψή μου, ή επίσης η μείωση της φορολογίας βασικό ζητούμενο, ναι, αυτοί είναι οι δύο πυλώνες. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε στον ακροατή το εξής. Η μείωση φορολογίας απαιτεί χρόνο προκειμένου να υπάρχει διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα στην οικονομία. Ένα το ζητούμενο. Mm-hmm. Οι άμεσες επενδύσεις χρειάζονται τροποποιήσεις της κουλτούρας των επενδύσεων της χώρας αυτής, νομοθετικά πλαίσια, υποδοχή επενδύσεων ως κυβέρνηση, ως χώρα, ως κράτος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ να υποδεχθούμε, έτσι. Αυτά τα δύο πράγματα θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Χρειάζονται άμεσα μέτρα προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη της μικροοικονομίας. Και μικροοικονομία δεν είναι ανακαινίζω τα διαμερίσματα ή το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Σωστά. Μικροοικονομία είναι αυτό το οποίο λειτουργήσε και στο οποίο βασίστηκε η ελληνική οικονομία στις τελευταίες δεκαετίες προκειμένου να αναπτυχθεί. Και προσέξτε, δεν μιλάω για κατανάλωση. Έτσι. Για να ξεφύγουμε πια από το μοντέλο ότι να υπάρχουν χρήματα για την κατανάλωση. Καλή είναι και η κατανάλωση, αλλά η κατανάλωση από τη στιγμή που δεν παράγει σημαίνει εισαγωγές. Αύξηση εισαγωγών σημαίνει πάλι φαύλο κύκλο της προηγούμενης δεκαετίας, εικοσαετίας. Θέλει προσοχή λοιπόν και με μέτρο να δούμε πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Πριν πάμε να δούμε πώς αντιδρά σήμερα και το χρηματιστήριο και τα ομόλογα, θα ήθελα και ένα σχόλιο και για τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Αν τελικά θεωρούνται κάποιοι κερδισμένοι και κάποιοι χαμένοι, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΑΛ, στο ΚΚ και τα δύο νέα κόμματα που εισήλθαν, η Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου. Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το τέλος. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν γνωστός υποστηρικτής των μοντέλων, των περίεργων μοντέλων. Άλλωστε και επαγγελματικά νομίζω ήταν θειασότης blockchain, bitcoin και παράλληλων τραπεζικών συστημάτων. Άρα, λοιπόν, και υποστηρικτής του Brexit, έτσι, ο οποίος μέχρι και σήμερα το υποστηρίζει. Σωστό. Σου λέει καλύτερα Brexit παρά φτωχοποίηση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη ρητορική του κυρίου Βαρουφάκη σε μια Βουλή και σε μια ευρωπαϊκή διαδικασία. Τώρα την Ελληνική Λύση δεν θα τη σχολιάσω, γιατί δυστυχώς εγώ κάμερα δεν έχω, είναι κόμμα της Βουλής βέβαια. Κάμερα δεν έχω, προϊόντα δεν έχω να πουλήσω. Πιθανώς αν τα είχα θα ήμουν και εγώ αρχηγός κόμματος ή βουλευτής. Ναι. Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Τα υπόλοιπα κόμματα θεωρώ ότι είναι ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει, να αντιληφθεί βέβαια, προφανώς αντιλήφθησαν την πραγματικότητα, να αλλάξει τις δομές σκέψης και της πολιτικής διαδικασίας που αφορά την αντιπολίτευση. Γιατί όταν ασκούσε αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά το παρελθόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι ήταν η αντιπολίτευση του πετάω πέτες ντομάτες, βάφω και καίω. Εντάξει. Δεν συμφωνώ σε τίποτα. Συμφωνώ και απεδείχθη τι έγινε, γιατί τελικά δεν συμφωνώ σε τίποτα. Κάνω την ανατροπή μου και μετά έρχομαι και επί της ουσίας διαφωνώ με τον εαυτό μου και με τις εξαγγελίες, γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας, ίσως τους δώσει τη δυνατότητα να τα δουν τα πράγματα και να ασκήσουν παραγωγική αντιπολίτευση. Το ΚΙΝΑΛ διατήρησε τις δυνάμεις του. Τι θεωρείτε, κερδισμένοι ή χαμένοι, κυρία Γεννήματα, κατά τη γνώμη σας? Θεωρώ ότι διατηρήσαμε τις δυνάμεις μας και επί της ουσίας το διακύβευμα για μας είναι το πώς θα λειτουργήσουμε αντιπολιτευτικά και πώς θα αλλάξουμε το προφίλ και την εικόνα μας. Που προφανώς δεν προσέλκυσε τους ψηφοφόρους που αναμέναμε. Στην εκλογική τη δική μου την περιφέρεια που ψηφίζω στην Αχαΐα, τα ποσοστά μας μικρύναν. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε μια πρωτοκόμμα στη διαδικασία αυτή. Το ζητούμενο των πολιτικών κομμάτων είναι το πώς θα λειτουργήσουν σε θεσμικά πλαίσια και σε θεσμικά θέματα, όπως είναι η αναθεώρηση συντάγματος, είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ναι. Και σε διαφορετική η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η αλλαγή της νομοθετικής προσέγγισης όλων αυτών των δεδομένων προς το καλό του τόπου. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μπορεί να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση από την πρώτη μέρα. Θα πρέπει να δούμε δείγματα γραφής. Σωστά. Άρα η αντιπολίτευση θα πρέπει να ασκήσει παραγωγική προσέγγιση καταθέτοντας παραγωγικές προτάσεις. Mm-hmm. Άρα είμαστε στη φάση που πρέπει να κατατεθούν παραγωγικές προτάσεις, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσουμε και συλλογικά σε αυτή τη χώρα. Και ο κύριος Μητσοτάκης ως νέα κυβέρνηση να ακούει και εμείς να καταθέτουμε παραγωγικές προτάσεις, όχι προτάσεις λιθοβολισμού, όπως τις λέω. Ωραία.
Πάμε τώρα στις αγορές. Ξεκινάμε από το χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα που είμαστε εδώ πάντα με τον κύριο Ηρακλείου, με τον οικονομολόγο, γενικό ζήτηση υποχωρεί 0,15, 893,30 μονάδες. Θυμίζω, κύριε Σκύρο, ότι είναι επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2015. Ο τζίρος στα 26,2 εκατομμύρια ευρώ. Πώς βλέπετε την αντίδραση σήμερα της αγοράς? Ξεκίνησε αρνητικά, αλλά είναι λογικό μετά αυτό το ράλι του συν 45 που έχει από την αρχή του χρόνου? Ειδικά ο τραπεζικός κλάδος, θεωρώ ότι με δεδομένο ότι ξέρουμε τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς επενδύουμε και στο πώς κινούμαστε. Mm-hmm. Υπάρχει μια κινητικότητα στην αγορά, αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα πιο πίσω και θα πω: κοιτάξτε να δείτε πού είναι οι αποδόσεις των ομολόγων. Ναι. Οι αποδόσεις των ομολόγων δεκαετούς, παράδειγμα. Ναι, αυτή την ώρα είναι στο 2,07 και έχει κάνει και 1,98 την εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτά τα επίπεδα, εάν πάρει το τι σημαίνει μια απόδοση και πώς μεταφράζεται, σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να ανθεί και να πετάει. Και να φυσάει. Ναι, και να φυσάει. Απογείωση, ναι. Δεν είναι έτσι. Άρα έχει μια στρέβλωση. Υπάρχει εδώ, μια στρέβλωση, υπάρχει μια φούσκα μέσα εισαγωγικά. Τα διεθνή κεφάλαια αναζητούν τέτοιες στρεβλώσεις προκειμένου να κερδοσκοπήσουν και όταν αρχίσεις να κερδοσκοπείς στο κρατικό σου ομόλογο, δηλαδή στην εικόνα της χώρας στις εξωτερικές αγορές, την ίδια στιγμή που πρέπει να βγεις στις αγορές, γιατί η χώρα πρέπει να βγει στις αγορές, αντιλαμβάνεστε αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα ξεκινάω από τις στρεβλώσεις των ομολόγων. Πολύ φοβάμαι ότι η ελληνική αγορά έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, αρκεί να δομηθεί σωστά. Οι επενδυτές να ενημερωθούν σωστά και να ενημερώνονται σωστά, δηλαδή να μην έχουμε διαδικασίες αλταδόρικες. Έχετε διαπιστώσει τώρα πάλι να αναφυπνίζονται? Βλέπουμε να αφυπνίζονται πεθαμένες μέσα αγωγικά καταστάσεις, νεκρές εταιρείες, να δημιουργείται κινητικότητα σε μετοχές με πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει η εποπτεία να αρχίσει να λειτουργεί. Ναι. Πρέπει να αλλάξει, να αρχίσει. Πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή πλέον και εντυνόμενη εγρήγορση. Γιατί τι πρόσωπα περιμένετε να δείτε? Γιατί θυμίζω αρχές Σεπτεμβρίου πλέον θα έχουμε νέα κεφαλαγορά, κύριε Ρούπα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Αλλάζει δηλαδή το σημερινό ΔΣ. Εκ των πραγμάτων, γιατί είναι διορίζοντα την κυβέρνηση. Τι περιμένω να δω? Περιμένω να μην δω μόνο δικηγόρους. Να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αυτή τη στιγμή η αγορά χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν από αγορά. Και προγενέστερη πιθανώς εμπειρία της κεφαλαγοράς δεν προϋποθέτει γνώση, γιατί όσοι είχαν εμπειρία τα τελευταία 10 χρόνια είχαν εμπειρία νεκρής αγοράς. Σωστά. Άρα θέλουμε φορτώσαν ανθρώπους, νομοσχέδια, ευρωπαϊκές οδηγίες, τις όλα οποίες αυτά, επί της ουσίας, για να ενημερώσουμε λιγάκι, η MIFID 2, παράδειγμα, ακόμα η κεφαλαγορά και οι άνθρωποι της καλά κάνουν, σταδιακά προσαρμόζουν μια διαδικασία. Γιατί υπήρχε καθυστέρηση προγενέστερης ενημέρωσης, υπάρχει πρόβλημα και με τις εταιρείες, γιατί είναι τεράστια τα κόστη και λογιστικά και οικονομικά να ενσωματώσει όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά στις μεγαλύτερες εταιρείες. Θα πρέπει η κεφαλαγορά να προασπίσει τη διαδικασία της αγοράς, αλλά για να το κάνει κάποιος αυτό πρέπει να ξέρει την αγορά. Δεν αρκεί να είναι καλός νομικός. Από καλούς νομικούς είδαμε τι έγινε μέχρι τώρα, ήταν ωραίοι, τώρα θες στην επόμενη φάση. Και κυριότερα να υποστηρίξει με τον τρόπο της τους μικρούς παίκτες της αγοράς. Είτε είναι αυτές οι μικρές χρηματιστηριακές, οι μικρές ΕΠΕΗ, οι ΑΕΔ, είτε οι μικροί εισηγμένοι. Και δεύτερον, να αλλάξει φιλοσοφία το χρηματιστήριο ως προς τις τιμολογήσεις, γενικά τις τιμολογήσεις, και δεύτερον ως προς την διαδικασία εισαγωγής εταιριών στην δευτερεύουσα αγορά. Γιατί τα κρυφά κόστη είναι μεγάλα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που είναι, ας πούμε, παράδειγμα το χρηματιστήριο της Κύπρου. Έτσι, πρέπει λοιπόν να δούμε ότι η αγορά πρέπει να εξελιχθεί, πρέπει να γίνει ανταγωνιστή και να αλλάξει η δομή λειτουργίας της τιμολόγησης. Αυτά για να πούμε ότι έχουμε αγορά. Έτσι. Τώρα, σε επίπεδο ξένων, είδαμε, ας πούμε, ότι τον Ιούνιο, για παράδειγμα, είχαμε μείωση του ποσοστού ξένων και φάνηκε ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν οι κυρίαρχοι. Πότε θα διαπιστώσετε ότι πραγματικά έρχονται πλέον κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα? Αυτό έχει να κάνει και με την αξιολόγηση ελληνικής οικονομίας, οι άριστο capital controls, όλα αυτά θα σημάνουν την εγκατάσταση φρέσκων κεφαλαίων με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα? Ή θα πάμε έτσι, γιατί είναι μια αγορά ρηχή, το ξέρουμε όλοι αυτό στην Ευρώπη? Πρέπει να γίνουν τρία βασικά πράγματα. Ναι. Πρώτον, πρέπει να αξιολογηθεί η ελληνική οικονομία ως investment grade. Ναι. Άρα, 2-3 βαθμίδες πιο πάνω από ό,τι είναι, για να μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια, όχι κεφάλαια σαλταδόρων, hedge funds και ούτω καθεξής.
Κατά δεύτερον, πρέπει να βγει στην αγορά πετυχημένα με έκδοση ομολογιακή. Ναι, η οποία φημολογείται για τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, ενώ 7 ετές. Μακάρι αυτό και πρέπει να γίνει, ναι. Γιατί πρέπει να αρχίσει μια κινητικότητα και να μπουν για να υπάρχει μια ανακύκλωση των ελληνικών ομολόγων στην οικονομία. Και τρίτον, πρέπει να δείξει αυτή η κυβέρνηση ότι δημιουργεί αξιόπιστη βάση προσέλκυσης, το είπαμε και πριν, βάση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Τι σημαίνει, σταθερό φορολογικό καθεστώς, μειωμένη γραφειοκρατία και αντιμετώπιση γρήγορη των πιθανών νομικών θεμάτων που θα προκύψουν, βλέπε Ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας, ξαφνικά προκύπτει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει να λύνονται γρήγορα. Δεν είπαμε να καταστρατηγήσουμε αυτούς τους νόμους που έχουμε, αλλά αν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτές, είτε ουσία είτε χρηματιστήριο, θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι εδώ έχουμε διαμορφώσει ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον ως προς τους ξένους που έχουν μάθει να κινούνται με άλλα δεδομένα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση για να σας απεγκλωβίσω, γιατί ξέρω ότι σήμερα η μέρα είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη, λόγω της πρώτης ημέρας μετά τις εκλογές. Θα πρέπει να κατεβείτε στο γραφείο σας. Ο χρόνος για σας που θα πρέπει να δώσει αποτελέσματα η νέα κυβέρνηση είναι ο Ιούλιος, είναι ο Αύγουστος, είναι ο Σεπτέμβριος. Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι, για να δούμε πραγματικά ότι υπάρχει μια και μια επιτάχυνση. Γιατί τα θέματα, όπως μας τα περιγράψετε, επαρκέστε, κύριε Ρούπε, είναι πάρα πολλά, έτσι. Ανοιχτά πολλά θέματα. Η απάντηση είναι χθες. Βασικά έπρεπε να τα είχε δώσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί τα πράγματα τρέχουν. Επί της ουσίας, θεωρώ ότι ο Σεπτέμβριος πρέπει να ξεκινήσει και να έχουν νομοθετηθεί όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα στον Ιούλιο, που θα είναι η Βουλή ανοιχτή. Ιούνιο, Αύγουστο πρέπει να δουλεύουν. Και Σεπτέμβριο πρέπει να δούμε μπροστά μας ότι αυτά που νομοθετήθηκαν υλοποιούνται. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις νομοθετούσαν, δεν υλοποιούσαν. Γιατί υπάρχει από κάτω, πάντα υπάρχουν τα συστήματα που η ανανέωση και η δυναμική δεν τους συμφέρει. Έχουν μάθει να λειτουργούν με παλαιού τύπου διαδικασίες. Αυτά πρέπει να κοπούν, να αλλάξουν για να μπορέσει να πάει η χώρα μπροστά. Ωραία. Κοινώς, αλλαγή νοοτροπίας. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κύριε Ρούπα, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ηρακλής Ρούπας, οικονομολόγος. Δύο λεπτά πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, να δώσουμε λίγο επιπλέον οικονομικά στοιχεία για το χρηματιστήριο. Θυμίζω ότι έχει ανασταλεί σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΠΑΠ, καθώς η εταιρεία ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαγοράς ότι πρόκειται να ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό και συνεπώς βάσει της νομοθεσίας κρίθηκε σκόπο να σταματήσει η αναστολή διαπραγμάτευσης. Να σταματήσει μάλλον η διαπραγμάτευση, έτσι, αναστάλλει η διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα, 11 και 23 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτο, ο γενικός δείκτης πλέον είναι σχεδόν στο 0, μείον 0,01%, 894,61 μονάδες, με το τζίρο να είναι στα 27 εκατομμύρια ευρώ. Στην αρχή ο τζίρος ήταν κάπως πιο γρήγορος, τώρα κάπως έχει ισορροπήσει. Σε επίπεδο τώρα ομολόγων, συνεχίζεται το ιστορικό χαμηλό στο πενταετές, είναι στο 1,12, υποχωρεί 3,77% από την Παρασκευή. Το δεκαετές είναι στο 2,08. Θυμίζω ότι έχει κάνει και 1,09, υποχωρεί 3,25% από την Παρασκευή. Το 15ετές έχει απόδοση 2,6%, το 20ετές 2,71% και το 25ετές 2,97%. Τα τρία μικρής διάρκειας κρατικά ομόλογα δεν έχουν κάνει πράξη. Το ημινιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 3,6%, το τριμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,4% και το εξαμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,47%. Σε επίπεδο τώρα διεθνών χρηματιστηρίων, είναι μια ημέρα ισορροπημένη, θα έλεγα, με μικρά κέρδη και ειδικότερα η Φραγκφούρτη ενισχύεται 0,07, το Λονδίνο 0,14, το Παρίσι 0,01, το Άμστερνταμ 0,12, οριακή πτώση 0,09 για τη Μαδρίτη, κέρδη 0,23 για το Μιλάνο, πτώση 0,13 για τις Βρυξέλλες, άνοδος 0,57 για τη Νορβηγία, ο ρωσικός δείκτης MOEX υποχρεί 0,83, ο δεύτερος ρωσικός δείκτης RTSI χάνει 0,76 και ο BIST 100 της γειτονικής Κωνσταντινούπολης υποχρεί 0,87%. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο κυρίες και κύριοι εμπορευμάτων, ανωδικά όλα τα βασικά εμπορεύματα, ο χρυσός ενισχύεται 0,60, ο Άργιος 0,77, 1% ο Χαλκός, αργό πετρέλαιο 0,63%, σκαρφαλώνει στα 58 δολάρια το βαρέλι, το Brent 0,61 ανωδικά από την Παρασκευή ενισχύεται στα 65 δολάρια το βαρέλι, άνοδος για φυσικό αέριο, για αμερικανικό σιτάρι και για το μίνι αλουμίνιο. Θυμίζω ότι σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήδη, όπως είδα, έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον κύριο Παυλόπουλο, που του είπε προφανώς: έλα, Κυριάκο, πλέον να ορκιστείς στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μεταβεί εκεί με τα μέλη της οικογένειάς του, τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία του παιδιά. Εμείς σε αυτό το σημείο κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. We'll be right back.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Ο Ανέστης Ντόκας παρακολουθεί την εκπομπή Day to Day και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελπίδα Πουρναρά να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές ειδήσεις. Ελπίδα, μας ακούς. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Ελπίδα Πουρναρά. Σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Μισό λεπτό, Ελπίδα, ξεκίνα πάλι γιατί δεν σε ακούσαμε από την αρχή. Ξεκίνα, σε παρακαλώ. Καλημέρα και παρενέστη, κυρίες και κύριοι. Σε αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής του ΟΠΑΠ προχώρησε προλίγου το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, καθώς αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με την εταιρεία. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ. Σήμερα 8 Ιουλίου 2019, καθώς αναμένεται σημαντική ανακοίνωση. Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγόγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού. Ελπίδα, πιο ήρεμα, σας παρακαλώ, και πιο σιγά για να καταλαβαίνω, μιλάς πάρα πολύ γρήγορα. Πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα. Πάμε. Καθώς και των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας. Με δηλώσεις του σε γερμανική εφημερίδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinnel, υπογραμμίζει ότι σε δύο καλοκαίρια θα είναι έτοιμα και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. Νέοι χώροι σε εκείνη, νέα εστιατόρια, καινούργια εμπορικά καταστήματα, νέα τέρμιναλ, αναφέρει συγκεκριμένα ο Zinnel, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια. Στις 10 Οκτωβρίου 2019, από το Δικαστήριο για την Επιπλοπή Αβαράγγης, μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, η Επιπλοπή Αβαράγγης φαίνεται να βρίσκει λύσεις στα οικονομικά της προβλήματα, τα οποία την ταλανίζουν εδώ και καιρό. Η εταιρεία συμφώνησε με το 80% των πιστωτών της για ένα σχέδιο εξυγίανσης. Η επικύρωση της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2019, όπου θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών. Τουλάχιστον 5 είναι υποψήφοι για το διαγωνισμό πώλησης του 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας. Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 31 Αυγούστου. Προσδοκίες τόνωσης του τζίρου στις θερινές εκπτώσεις, αλλά και ένα θετικό πρόσημο στην αγοριστική κίνηση, εξέφρασε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, ο κ. Κορκίδης. Τέλος, η ιστοσελίδα AirHelp δημοσίευσε τη λίστα με τα καλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο με βάση τα δικαιώματα των επιβατών και τις αποζημιώσεις που δικαιούνται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ακυρώσεων πτήσεων. Το διαθέσιμο αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος κατέλαβε την 3η θέση παγκοσμίως. Ανέστη. Ελπίδα, ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο πρώτο βίντεο της ημέρας που αφορά το 18ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG που διοργανώθηκε την 5η 13 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 οικονομικούς διευθυντές, το συνέδριο της KPMG έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν και να ακούσουν τους διεθνείς ομιλητές, τους επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων σε επίκαιρα θέματα που αφορούν την επιχείρησή τους. Το ρεπορτάζ είναι Ελπίδα Πουρναρά, στις κάμερες Μαρία Μιλιώση και Πάνος Μαρινόπουλος. Για 18η χρονιά, η KPMG διοργάνωσε το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών με τίτλο Managing the Asset of Trust την 5η 13 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 οικονομικών διευθυντών, το συνέδριο της KPMG έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν και να ακούσουν τους διεθνείς ομιλητές, τους επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων σε επίκαιρα θέματα που αφορούν την επιχείρησή τους. Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα να υποδεχόμαστε για 18η συνεχόμενη φορά ένα πολύ δυναμικό γκρουπ της ελληνικής οικονομίας, τους Έλληνες CFOs. Το βασικό θέμα, το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών, του κοινού, των εργαζομένων, του κράτους προς επιχειρήσεις, για την οποία πιστεύουμε ότι οι CFOs παίζουν κεντρικό ρόλο σαν θεματοφύλακες μέσα στην κάθε μια εταιρεία. Η αγορά στην Ελλάδα είναι γεμάτη προκλήσεις. Είναι στο χέρι του καθενός από εμάς πώς αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσει και πώς θα τις μετουσιώσει σε κάτι καλύτερο, σε μια καλύτερη μέρα, σε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το κλίμα φαίνεται να είναι καλό. Η αντιμετώπιση των επενδυτών από το εξωτερικό φαίνεται να βελτιώνεται. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα κύμα που θα συνεχιστεί και θα μας πάει σε μια επόμενη καλύτερη μέρα. Σημαντική ήταν η παρουσία του ομίλου BFF Banking Group. Μέσω των εκπροσώπων του περιγράφηκε ο τρόπος με τον οποίο η εμπιστοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τις εταιρείες ώστε να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
BFF Banking Group is a pan-European bank. Ο όμιλος BFF είναι μια πανευρωπαϊκή τράπεζα, ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών για τη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη. Είμαστε ενεργοί σε αγορές όπως αυτή της Ελλάδας, όπου βλέπουμε να υπάρχει προοπτική. Συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια και πλέον βλέπουμε πως η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Στην Ελλάδα βλέπουμε μια δυναμική που μοιάζει με εκείνη της οικονομίας της Ιταλίας, ενώ έχει και πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως η πολυπλοκότητα της ανάκαμψης της δημόσιας οικονομίας, γεγονότα που μας ελκύουν στο να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Στο συνέδριο έδωσε το παρόν και ο κύριος Πίτερ Τζέικοπς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας στην Ελλάδα, ο οποίος ανέλησε το πλάνο των επενδύσεων της τράπεζας στη χώρα μας. Ο λόγος που θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα βρίσκεται εδώ σήμερα είναι το γεγονός ότι είναι πολύ ενεργή στην ελληνική οικονομία, καθώς παρέχει περί τα 2 δισεκατομμύρια στην ελληνική αγορά κάθε χρόνο. Αντίθετα με την κοινή γνώμη, δεν δρούμε μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το οποίο συζητάμε σήμερα. Στο τομέα των επιχειρήσεων έχουμε 2 κέρια ζητήματα προς επίλυση. Αρχικά είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να λειτουργούν εύρυθμα, ενώ το δεύτερο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων, επενδύοντας στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο είναι υποτονικό. Είναι λογικό, κυρίες και κύριοι, μετά τον ΣΥ 45% που έχει κάνει την αρχή του χρόνου, με μια ενίσχυση κεφαλαιοποίηση πάνω από 16 δις ευρώ, η σημερινή πρώτη μέρα μετά τις χθεσινές εκλογές να είναι η μέρα ελαφρών ρευστοποιήσεων. Δεν συμβαίνει κάτι εξαιρετικό. Όλοι περιμένουν πλέον την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά από τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να ορκιστεί πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα που σας μιλάω, το ρολόι του SBC δείχνει 11 το πρωί, 38 πρώτα λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,35% στις 891,55 μονάδες με έναν ισχνό τζίρο, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει καν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στους επιμέρους κλάδους, υψηλή κεφαλαιοποίηση υποχωρεί 0,16, μικρά κέρδη για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση 0,16, αλλά βέβαια ο σηματορός κλάδος είναι ο τραπεζικός, ο οποίος υποχωρεί 1,06%. Τώρα, στις συμμετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη έχουμε Φιερατέξ, άνοδος 26,25%, Κλωστοϊφαντορουγία Ναυπάκτου, κέρδη 17,65%, Βιοκαρπέρτα, άνοδος 9,72%, Παΐρες, άνοδος 9,69%, Επιχειρήσεις ήχου και εικόνας 10,53%, Μαθιός Περίμαχα, άνοδος 6,84%, Byte Computer, άνοδος 6,35%, κέρδη για τη μετοχή του Καράτζη 4,58%. Τώρα, συμμετοχές που υποχωρούν, Αδερφή Κορδέλου πτώση 7,04%, Attica Bank πτώση 1,89%, Attica Συμμετοχών πτώση 2,74%, Alpha Bank πτώση 2,33%, Ονειρίας υποχωρεί 1,57% και η Έλασπρο πέφτει 1,43%. Επόμενο βίντεο αφορά τη συνέντευξη που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και η KPMG στο ξενοδοχείο Grand King George με αφορμή την παρουσία της έρευνας για τους διευθύνοντες συμβούλους. Οι CEO συμφώνησαν με την έκθεση, κατέδειξαν την κλιματική αλλαγή ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ανάπτυξη της επιχείρησής. Το ρεπορτάζ είναι η Ελπίδα Πουρναρά και στην κάμερα η Μαρία Μιλιώση. Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου η KPMG στο ξενοδοχείο King George με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας CEO Outlook, η οποία περιλαμβάνει για δεύτερη φορά ελληνικά ευρήματα και τις απόψεις 50 Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλων. Τα αποτελέσματα της έκθεσης που διεξήχθη για 5η συνεχόμενη χρονιά παρουσίασε αναλυτικά ο κύριος Νίκος Βουνισέας, senior partner της εταιρείας, ενώ στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και η κυρία Σιάννα Κυριάκου, chief operating officer της KPMG. Χαιρετισμό απίφθινε ο κύριος Ελκυδιάδης Χιαράβας, διευθυντής marketing και επικοινωνίας της εταιρείας. Το φετινό CEO Outlook μας θυμίζει ακόμα μία φορά πως οι μεγάλες προκλήσεις των CEO στις μεγάλες αγορές δεν ταυτίζονται με αυτούς των Ελλήνων. Ενδεικτικό πως η ευελιξία, ο τρόπος δηλαδή να ανταποκρίνονται πιο άμεσα οι επιχειρήσεις στην αγορά δεν αποτελείται νούμερο ένα τους προτεραιότητα όπως συμβαίνει με το υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος που παρουσιάζουμε για δεύτερη χρονιά τα αποτελέσματα για την έρευνα των CEOs με ένα μεγαλύτερο δείγμα, οπότε πιστεύουμε και ότι αυτό θα δείξει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για να δούμε πώς βλέπουν και οι Έλληνες CEOs σε σχέση με τους ξένους διάφορα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι κινούνται στους ίδιους βαθμούς με τις ανησυχίες τους
για την κυβερνοασφάλεια, για τη γεωπολιτική, για τα θέματα για το προσωπικό τους, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες τεχνολογίες. Στοιχεία όπως η αλλαγή, η προσαρμογή και η καινοτομία ξεχώρισαν ως τα κυριότερα χαρακτηριστικά για έναν ανθεκτικό οργανισμό βάσει του δείγματος, στον οποίο συμμετείχαν 1.300 διευθύνοντες σύμβουλοι ανά τον κόσμο. Παράλληλα, αν και για το 76% των Ελλήνων διευθύνοντων συμβούλων, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μόνο το 2% έχει ήδη εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση κάποιων διεργασιών της εταιρείας του. Τεχνολογικές και γεωπολιτικές αλλαγές 22 και 20% βλέπουν ως τους κυριότερους κίνδυνους. 90% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι βλέπουν τεχνολογική αλλαγή περισσότερο ως ευκαιρία παρά ως απειλή για την εταιρεία. Και μόνο το 33% θεωρεί την ευελιξία σημαντικό παρανομιστή για ανάπτυξη. 68% στοχεύουν σε αναπτυγμένες αγορές, 41% Αμερική, Ασία και χώρες ελληνικού. Επίσης, 76% θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργατικών δυναμικών. 2% έχουν επενδύσει ή εφαρμόζουν τεχνική νοημοσύνη, artificial intelligence. Και 58% πιστεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, μετά την χθεσινή βουτιά των αποδόσεων στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και τις αγορές ελληνικών κρατικών ομολόγων, φαίνεται να υπέρχεται ισορροπία, γιατί αυτήν την ώρα που σας μιλώ, το 5ετές έχει απόδοση 1,16% και πλέον είναι αμετάβλητο σε σχέση με την Παρασκευή, ενώ η δεκαετία έχει απόδοση 2,11% και υποχωρεί 1,95%, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον επέρχεται μια ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πολιτών στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Την ίδια ώρα, βέβαια, το ελληνικό χρηματιστήριο με πολύ αργούς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Ο τζίρος ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Υποχωρεί 0,43% σε 890,83 μονάδες. Θυμίζω ότι τα επίπεδα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι επίπεδα Φεβρουαρίου 2015, μερικούς πρωταγωνιστές και σήμερα τις τραπεζικές συμμετοχές. Πάμε να δούμε και το τρίτο βίντεο της ημέρας που αφορά τον ΟΠΑΠ, ο οποίος, θυμίζω, σήμερα η μετοχή δεν διαπραγματεύεται εκτάκτως. Αναμένεται μέχρι τις 2 το μεσημέρι μια σημαντική ανακοίνωση για την εταιρεία, γι' αυτό και πήρε η εταιρεία την κεφαλαγορά και είπε να ανασταλεί για σήμερα εκτάκτως η διαπραγμάτευση, καθώς αναμένεται μια σημαντική ανακοίνωση. Έτσι λοιπόν, ο ΟΠΑΠ παρέδωσε την 5η 30 Μαΐου πλήρως ανακοινισμένο έναν από τους μεγαλύτερους ορόφους του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Η Αγία Σοφία. Πρόκειται για τον 4ο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο νοσηλευτικές μονάδες συνολικής έκτασης 1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών. Στο ρεπορτάζ είναι η Ελπίδα Πουρναρά. Ο ΟΠΑΠ παρέδωσε την 5η 30 Μαΐου πλήρως ανακαινισμένο έναν από τους μεγαλύτερους ορόφους του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, η Αγία Σοφία. Πρόκειται για τον 4ο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο νοσηλευτικές μονάδες συνολικής έκτασης 1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών. To date, we have delivered 24... Σήμερα παραδόθηκαν συνολικά 24 έργα ανακαίνησης, τα οποία καλύπτουν το 64% των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων παιδών της Ελλάδας. Μέσω αυτού του προγράμματος, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σε αναβαθμισμένες συνθήκες θεραπείας που έμπρακτα στηρίζουν την εργασία του ιατρικού προσωπικού. Ο πλήρης εξυγχρονισμός των νοσηλευτικών μονάδων εντάσσεται στο έργο ολικής ανακαίνησης που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ στα παιδιατρικά νοσοκομεία Η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαΐας Κυριακού. Χάρη στη σημαντική πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ, τα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν μπει σε μια νέα τροχιά. Την τελετή εγγενείων τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός. Είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο δυσκολιών και περιορισμών να καταφέρνουμε σε συνεργασία με πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που έχουν κοινοφελή χαρακτήρα, όπως αυτή την εξαιρετική παρέμβαση του ΟΠΑΠ, να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Τα νέα έργα στις δύο νοσηλευτικές μονάδες του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Η Αγία Σοφία περιλαμβάνουν τον πλήρη εξυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και τον εφοδιασμό με τον απαραίτητο γραφειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς χρωματικές και διακοσμητικές παρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν πλέον ένα ευχάριστο περιβάλλον νοσηλείας για τους μικρούς ασθενείς. Η ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων συνεχίζεται.
Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα μας δίνει χαρά και δύναμη να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Οι μέτοχοι, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για τη νέα γενιά. Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο ανακαίνησης στα δύο νοσοκομεία, η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού, τον Απρίλιο του 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητάς του. Συνολικά, έχουν παραδοθεί 24 έργα ανακαίνησης, μεταξύ των οποίων 18 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 11.540 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 415 κλινών, καλύπτοντας το 64% του έργου. Η εκβάθρον ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας αποτελεί ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Ο ΟΠΑΠ είναι αρρωγός στην ελληνική κοινωνία και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και εδώ είναι το καλύτερο παράδειγμα με το οποίο υλοποιούμε την ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό έργο και είναι ιδιαίτερη η χαρά για εμάς που για ακόμη μια φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ στηρίζει το έργο του νοσοκομείου, του παιδιατρικού νοσοκομείου η Αγία Σοφία και μάλιστα το κάνει εμπράκτος με την ολοκλήρωση της ανακαίνησης του τετάρτου ορόφου του νοσοκομείου μας. Ευελπιστώ και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι ο ΟΠΑΠ ΑΕ θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και βεβαίως την ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχει προσφέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα τηλεφωνικά και ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία να υποδεχθούμε τον κύριο Μιχάλη Σακέλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας. Κύριε Σακέλη, καλή εβδομάδα και καλώς μεσημέρι. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Τι θα βρει ο νέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, προφανώς κύριε πρόεδρε, που είναι και στο δικό σας αντικείμενο, και ποια είναι τα δικά σας αιτήματα πλέον από τον νέο Υπουργό? Ο νέος Υπουργός θα βρει μία αξιόπιστη ακτοπλοεία με εξαιρετικά πλοία, τα οποία προσφέρουν πάρα πολύ πολύτιμες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Από εκεί και μετά πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις για τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται ήδη αντιμετωπίζουμε λόγω της αύξησης στο τιμό των καυσίμων και τα επιπλέον και τις νέες επιβαρύνσεις που θα έχουν οι εταιρείες μας από 1η-1η του 2020, όπου τα συμβατικά πλοία θα είναι υποχρεωμένα να καταναλώνουν καύσιμα τα οποία για λόγους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία αναμένουμε να είναι 25-30% πιο ακριβά από ό,τι είναι τα σημερινά. Ποια λύση μπορεί να βρεθεί, κύριε πρόεδρε, για να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση των καυσίμων? Ναι, το μόνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί η υπηρεσία, έχετε υπόψη σας, δεν είναι όπως άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι ελεύθερες. Η ακτοπλοεία είναι δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή εκτελούμε δρομολόγια χειμώνα-καλοκαίρι, είτε έχει δουλειά είτε δεν έχει δουλειά. Είμαστε συγκοινωνία. Είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία προσφέρεται και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτή τη στιγμή πιστεύω με τη νέα κατάσταση θα δημιουργηθούν πιέσεις για αυξήσεις των αύλων και πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι το θέμα του ΦΠΑ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους αύλους στα σημερινά επίπεδα. Πώς εξελίσσεται το φετινό καλοκαίρι, κύριε πρόεδρε? Μπαίνουμε νομίζω στην καρδιά της κορύφωσης της επιβατικής ακτοπλοείας. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Κοιτάξτε, γενικά έχω την εντύπωση ότι μέχρι το Μάιο η κίνηση πήγαινε αρκετά καλά. Τον Ιούνιο ίσως οι εκλογές έχουν παίξει κάποιο ρόλο, που πιστεύουμε όμως ότι έχουμε μια ελαφρά κάμψη, που πιστεύουμε όμως ότι τώρα μετά τις εκλογές θα βελτιωθεί. Γενικά έχω την εντύπωση ότι θα κλείσουμε λίγο πιο κάτω από ό,τι πέρσι. Είναι μια καλή περίοδος, μπορεί να είμαστε 2-3% κάτω ή 2-3% απάνω. Τα νησιά έχουν κόσμο πάντως και ο εσωτερικός τουρισμός κινείται αρκετά ικανοποιητικά. Άρα μπορούμε να πούμε σαν σεζόν ότι είναι καλή σε μια ακτοπλοεία που έχουν δρομολογηθεί πολλά καινούργια πλοία και καινούργια δρομολόγια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πάντα βλέπατε μπροστά, το μεγάλο στοίχημα της εγχώριας ακτοπλοείας είναι πλέον τα καινούργια πλοία που θα πρέπει να χτιστούν για την επόμενη δεκαετία. Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς ως επικεφαλής και μεγάλων εταιριών, τι σχεδιάζετε? Κοιτάξτε, τα επόμενα 10-15 χρόνια είναι γεγονός ότι ο στόλος μας, τα μισά πλοία θα είναι πάνω από 40 ετών.
Άρα λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε σε σταδιακές αντικαταστάσεις πλοίων. Διαφορετικά θα υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες με, να είναι με τον άνετρο ομολογημένα υπερήλικα πλοία κτλ. Έχουμε κάνει με την κυβέρνηση την οποία έφυγε αρκετές συζητήσεις να δούμε πώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βοηθηθούμε ώστε να χτιστούν καινούρια πλοία φιλικά προς το περιβάλλον. Θα συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις και οι προσπάθειες και με την καινούρια κυβέρνηση και πιστεύω να έχουμε θετικά αποτελέσματα ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το χτίσιμο καινούριων πλοίων, κυρίως ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των νησιών τα οποία λέμε άγωνα, των ας πούμε των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας ή των μικρών νησιών μας. Σημειωτέων ότι δεν μπορούμε εύκολα να βρούμε πλοία μικρότερης ηλικίας να αντικαταστήσουμε αυτά τα οποία έχουμε σήμερα και τα οποία μεγαλώνουν, ούτε μπορούμε να βρούμε πλοία φιλικά προς το περιβάλλον να αντικαταστήσουμε τα υπάρχοντα. Δεν υπάρχουν τέτοια πλοία. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Νομίζω η ναυπήγηση καινούριων πλοίων είναι μονόδρομος. Σταδιακά πρέπει να βλέπουμε λιγάκι μπροστά στα 10-15 χρόνια. Δεν είναι μακριά, έρχονται γρήγορα αυτά τα χρόνια. Σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει από αύριο. Τελευταία ερώτηση. Θα πρέπει και στην Ναυτιλία, όπως έγινε στον χώρο των αεροδρομίων, σε όλα τα μικρά νησιά και τα μεσαία νησιά να φτιαχτούν τα λιμάνια, να υπάρχει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο επενδυτικό πρόγραμμα, πιστεύετε, από τη νέα κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τα λιμάνια δεν τα λέμε, γιατί το θεωρούμε ότι είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ναι, αλλά έχετε καλούς καπετάνιους όμως, γι' αυτό και δεν τα λέτε. Ευτυχώς είναι αλήθεια ότι με τα πληρώματά μας είναι ικανά και οι πλοίαρχοι και μπορούμε να εξυπηρετούμε σε αυτά τα λιμάνια. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά, το θέμα των λιμανιών. Να αξιοποιήσουμε τα λιμενικά τέλη τα οποία εισπράττονται και δεν επενδύουν. Να κάνουμε σωστά έργα και να μην γίνονται λάθος έργα. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Και καλή δουλειά στο έργο σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σακέλης, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Υπερβατικού Ναυτιλίας. Μας είπε την είδηση ότι θα αιτηθούν από τον νέο Υπουργό Υπουργικής Ναυτιλίας, που θα μάθουμε λογικά σήμερα το απόγευμα, που ο κύριος Μητσοτάκης, ο νέος Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα αιτηθεί λοιπόν ο Σύνδεσμος Επιβατικού Ναυτιλίας τη μείωση του ΦΠΑ. Θυμίζω, από 1η-1η-20 όλα τα επιβατικά πλοία στην Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποθειωμένο πετρέλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος του πετρελαίου. Και εκεί που, για παράδειγμα, το λίτρο σήμερα ήταν 300 με 400 ευρώ το λίτρο, ξαφνικά θα πάει στα 550 και στα 600. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνει μείωση του ΦΠΑ, αυτό λογικά θα μετακυλιστεί στους ναύλους των επιβατών. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, στο ελληνικό χρηματιστήριο εντείνονται οι ρευστοποιήσεις. Είχαν περιοριστεί στην αρχή ή τουλάχιστον μετά το πρώτο 20 λεπτό. Αυτή την ώρα που σας μιλώ, κοινό το κεντρικό ρολόι του SBC δείχνει 11 το πρωί, 54 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτο. Ο γενικός δείκτης πλέον υποχωρεί 1,17.884,15 μονάδες. Ωστόσο, όμως, ο τζίρος είναι χαμηλός. Δεν έχει ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια, πράγμα που δείχνει δεν υπάρχει πανικός. Είναι οι γνωστοί τρέιντεράδες, οι οποίοι παίρνουν τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. Έτσι, λοιπόν, αυτή την ώρα συναντούμε τον τραπεζικό κλάδο με τις μεγαλύτερες απώλειες 1,44. Στο κόκκινο είναι και η μεσαία κεφαλαιοποίηση 0,23 και η υψηλή κεφαλαιοποίηση 0,57. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω τι γίνεται και στον χώρο των ομολόγων. Ότι όπου μετά τη βουτιά τη σημερινή των αποδόσεων, αυτή τη στιγμή το πενταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει ισορροπήσει το 1,16%. Δεν έχει καμία μεταβολή θετική ή αρνητική σχέση την Παρασκευή. Ενώ η δεκαετία είναι πλέον στο 2,11 και υποχωρεί 1,95% σχέση την Παρασκευή. Πάμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε για τα τελευταία 25 λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η ορκομοσία του νέου Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πάμε τώρα να πάρουμε το πολύτιμο σχόλιο, πολιτικό και οικονομικό, από τον γνωστό κορυφαίο δημοσιογράφο στο οικονομικό ρεπορτάζ, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλμερ, τον οποίο προφανώς βρίσκουμε και στις διακοπές του. Κύριε Κόλμερ, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ επίσης. Ένα πρώτο σχόλιο, καταρχάς, για την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, με ισχυρή εντολή, καθώς έχει άνετη αυτοδυναμία με 158 έδρες, και την εξακομματική βουλή που ανέβηξαν χθες οι εκλογές, κύριε Κόλμερ, βάζοντας βέβαια και δύο κόμματα στα οποία εδώ υπάρχουν πολλές σημειώσεις, αλλά θα ήθελα να ακούσω καταρχάς το δικό σας σχόλιο. Η αυτοδυναμία είναι καλό σημάδι, γιατί επιτρέπει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να εφαρμόσει περίσπαστο στο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Mm-hmm.
Τώρα, εκείνο που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι πάνω από το 50% των ψηφοφόρων αναμένουν τη λύση των προβλημάτων τους από το κράτος της αριστερής. Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει απαθές στις πολιτικές εξελίξεις, αφού η αποχή έφτασε στο 44%. Τώρα, το απρόβλεπτο είναι και θετικό εντυνημέτρο, γιατί η συμμετοχή του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη στη Βουλή με νέους βουλευτές θα επηρεάσει πολύ τα πράγματα, όπως επίσης και η καταβαράθρωση της Χρυσής Αυγής, για να μάθει η άκρα δεξιά τι σημαίνει έλλειψη σοβαρότητος. Mm-hmm. Το φαινόμενο Βαρουφάκη θα παίξει ισχυρό ρόλο στη νέα βουλευτική τετραετία. Θα πληροφορήσει τον ελληνικό λαό για τα πολιτικά παίγνια που παίζονται εις βάρος του στο Βερολίνο και για το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας. Αν μάλιστα φροντίσει να αποβάλει τον αρκισισμό του και τις απειχιωμένες διεθνιστικές του θέσεις, νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης θα παίξει μια μέρα σημαντικό ρόλο και ίσως γίνει και πρωθυπουργός. Διότι έχει παιδεία, κατέχει την τέχνη του λέγει και διαθέτει μια προσωπικότητα που ελκύει αυτούς που δεν γουστάρουν τους συμβατικούς ηγέτες. Mm-hmm. Υποστηρίζει μέχρι σήμερα... Ναι. Ορίστε. Λέω μέχρι σήμερα, πάντως ο κύριος Βαρουφάκης από τις ομιλίες προεκλογικές υποστηρίζει τον Brexit προκειμένου, σου λέει, να μην φτωχοποιηθεί η χώρα, κύριε Κόλμερ. Κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε μονολεκτικώς να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ο κύριος Βαρουφάκης έχει συγκροτημένη αντίληψη και συνεπώς όταν λέγει κάτι δεν είναι για να εντυπωσιάσει. Είναι διότι το πιστεύει. Μάλιστα. Και διερωτώ με πώς οι Έλληνες πολιτικοί αυτά που λέγουν τα πιστεύουν. Mm-hmm. Εκείνο πάντως που εμένα με ανησυχεί, κύριε Ντόκα, είναι ότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει άλυτο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που δεν παράγουν τίποτα πλην των ακαταλλήλων κυβερνήσεων. Ναι. Αμέτρητα και αδιάσυστα καρτέλ στην οικονομία που στραγγίζουν το εθνικό εισόδημα και ού πολλοί για αυτοί που αναμένουν τη σωτηρία τους από το κράτος της υπερφορολόγησης πάσης δημιουργικής προσπαθίας. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε αν το κράτος δεν σας πάρει το 60% στην Ελλάδα. Κατόπιν αυτού, τι να πούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε το 32%. Βεβαίως, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το κράτος. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και κάποιος χειρότερος από αυτόν. Ναι. Ο Ερντογκάν, που απέλησε τον κεντρικό τραπεζίτη του, τον Τσεντικάγια, και βεβαίως από σήμερα η τουρκική λίρα αρχίζει και πέφτει. Ναι. Αυτά είναι τα σχόλια που μπορώ εκ του προχείρου να κάνω. Για τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, έχω να κάνω μια σύσταση. Αν έχετε λίγο χρόνο να, παρακαλώ, την, παρακαλώ, βεβαίως, να τη συζητήσουμε. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκκινήσεως της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μια όθηση, μια ισχυρή όθηση για να ξεκινήσει. Καλά είναι αυτά που λέει για μείωση φορολογίας και αύξηση των επενδύσεων, αλλά αυτά θέλουν 18 μήνες περίπου για να λειτουργήσουν. Σωστά. Λοιπόν, θα τους συνιστούσα για να υπάρχει αυτή η ισχυρή αρχική όθηση να χρησιμοποιήσει αυτό που λέγεται ως πιστοληπτική γραμμή. Εάν από την πιστοληπτική γραμμή που υπάρχει στο IMS πάρει 15 δις και τα δώσει στην ιδιωτική οικονομία ανακεφαλαιώνοντας το τραπεζικό σύστημα, η επομένη φάση θα είναι της αυτοδυνάμου ισχυράς αναπτύξεως που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κινηθούμε και διεθνώς. Ναι. Τότε θα αρχίσουν να λειτουργούν η χαμηλή φορολογία και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος θα είναι υπουργός, να κοφεύσει στην αριστερή δημαγωγία, την οποία άλλωστε χθες κατεδίκασε ο ελληνικός λαός, δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι, και να απορρίψει την δίθεν μομφή περί νέας δανειακής σύμβασης, δοθέντως ότι η δανειακή σύμβαση θα έχουμε μέχρι το 2060. Ο έλεγχος ασκείται και μάλιστα ασφυκτικός από σήμερα που θα συνέλθει το Eurogroup. Σωστά. Ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται.
ο Κυριάκος πρέπει να τολμήσει να πάρει την πιστοληπτική γραμμή, να ανακεφαλαιώσει το τραπεζικό σύστημα και να ακυρώσει τα capital controls. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει στην τράπεζα να ζητήσει μια στοιχειώδη πίστοση όταν έχει όλα τα κριτήρια και να σου λέει δεν έχουμε χρήματα. Τώρα, στα πρόσωπα που φέρεται να έχει καταλήξει και θα μάθουμε σήμερα το απόγευμα και το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο είναι αφενός μείον ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι ο κ. Σταϊκούρας. Αφετέρου, στο καυτό Υπουργείο Ενέργειας φαίνεται να είναι ο κ. Χατζηδάκης που θα έχει το θέμα της ΔΕΗ. Ενώ στο θέμα της ανάπτυξης θα πάει ο κ. Γεωργιάδης. Αν πιστεύετε ότι αυτά τα πρόσωπα θα βοηθήσουν, είναι μπαροτοκαπνισμένα, θα δώσουν την ώτηση που χρειάζεται ή όπως είπατε και εσείς είναι και θέμα διαπραγμάτευσης του Έλληνα Πρωθυπουργού πλέον με τους θεσμούς. Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά. Δεν αποτελούν έκπληξη. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος πρέπει να πάρει αμέσως την τσάντα του και να πάει στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο και να πει δύο πράγματα. Ναι. Κυρία Μέρκελ, θέλω το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα να γίνει 1,5% και να βγείτε και να πείτε ότι η νέα κυβέρνηση θα απολαύσει κάποια στιγμή τις αναδιαρθρώσεις του δημοσίου χρέους, που δεν επιτρέπεται να είναι 200% του εθνικού προϊόντος. Ναι. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Άλλωστε και η κυρία Λαγκάρ τώρα το ξέρει το ζήτημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρει, έχει πει κατ' επανάληψη ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι αδιατήρητο. Ναι. Άρα βοηθήστε να σταθούμε στα πόδια μας. Αν δεν βοηθήσετε θα ανοίξουν άλλα μέτωπα. Βλέπετε ο Τσίπρας διατήρησε την ισχύ του, καταλάβατε. Βέβαια. Ο Τσίπρας έκανε μεγάλη νίκη πρέπει να πω και είναι ο μαύρος καβαλάρης της ελληνικής οικονομίας ή ο κόκκινος καβαλάρης. Ναι, γιατί πολλά exit polls τον έφεραν πολύ χαμηλότερα από το 27-28%. Βέβαια. Τι πιστεύετε, τι αντιπολίτευση θα κάνει ο κύριος Τσίπρας? Πιστεύετε θα κάνει αντιπολίτευση αρνητική, θα αφήσει τον κύριο Μητσοτάκη λίγο τον πρώτο καιρό να δει πώς θα κινηθεί και μετά, ή επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός πλέον, δεν θα έχει αυτή την αντιπολίτευση του πεζοδρομίου και της έντασης που είχε ως αρχηγός πλέον του ΣΥΡΙΖΑ με το 3% πριν φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο, κύριε Κόλμερ? Κύριε Ντόκα, οι κακές συνήθειες στην ηλικία των 45 ετών χάνονται, όπως ξέρετε. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πάβουν αυτοί να είναι αριστεροί και ξέρουν ότι δεν έχουν μάθει να χάνουν. Από την εποχή του Νίκου Ζαχαριάδη. Ναι. Λοιπόν, θα εξαντλήσουν στην πρώτη φάση όλα τα μέσα και όταν δουν ότι δεν κερδίζουν θα αρχίσουν πάλι τις διαδηλώσεις, τις πυρκαγιές. Θα κριθούν και πολλά πράγματα με το θέμα του ασύλου και των εξαρχείων. Δηλαδή ούτε ψηλό στον κόρφο του Κυριάκου δεν θα ήθελα να ήμουνα. Έχει μπροστά του μεγάλη ανηφόρα. Ευτυχώς είναι αυτοδύναμος και δεν εξαρτάται από τους βλαχοδημάτους. Ναι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθεί χωρίς να σκέφτεται το πολιτικό κόστος και όσο μπορεί πιο γρήγορα. Δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, ότι είναι να το κάνει, ανεξάρτητα αν θα πέφτει, ας πούμε, η δημοτικότητά του με μέτρα που μπορεί να φέρει, με κινήσεις που μπορεί να κάνει. Ο θείος Τραμπ είπε προχθές μια μεγάλη κουβέντα, ότι το κόστος δεν συγκρίνεται με την ωφέλεια. Όταν η ωφέλεια είναι πολύ μεγαλύτερη του κόστους, δεν έχουμε παρά να προχωρήσουμε. Σωστά. Τι γίνεται με την Τουρκία, για πείτε μας λίγο και ένα σχόλιο. Τι βλέπετε από τον κύριο Ερντογάν, θα συνεχίσει αυτή την πολιτική? Ο Ερντογάν έχει καβαλήσει το καλάμι. Ναι. Και έχει απέκτησε το κεντρικό τραπεζίτη. Ναι. Η τουρκική λίρα πήρε την κατηφόρα. Έχει ανοίξει άλλα μέτωπα τώρα στη Λιβύη. Ειλικρινώς δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Μου θυμίζει λίγο τους τελευταίους σουλτάνους. Να έχει και μεγάλη φθορά φαίνεται από τη δημοτικότητα του. Ναι. Για μένα δεν είναι κίνδυνος ο Ερντογκάν. Της Ελλάδος κίνδυνος. Ναι. Ο Ερντογκάν είναι κίνδυνος για την Τουρκία πλέον. Σωστά. Και δεν πιστεύω ότι ο Κυριάκος θα αντιμετωπίσει προβλήματα σοβαρά με την Τουρκία. Πλην των γνωστών παραβιάσεων, του εκφοβισμού, στην Κύπρο ίσως κάτι κάνουν επειδή είναι απελπισμένοι. Τώρα το πλοίο του θα πάει στην Καρπασία να κάνει γεώτρηση. Εκεί είναι η Τουρκία. Τώρα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι η Τουρκία. Η αίσθησή μου δεν είναι το υπάρχουν ένα πρόβλημα της Ελλάδος η Τουρκία. Το πρόβλημα είναι αυτή η κρατικοδίαιτη οικονομία. Σωστά.
Πριν σας αφήσω για να απολαύσετε και το υπόλοιπο της ημέρας, στο ηλιόλουστο στο νησί που είστε, ένα σχόλιο και για το άρωμα γυναίκας πλέον στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για την κυρία Λαγκάρντ από τη θέση πλέον της ECB από το IMF που θα έρθει και της κυρίας Φον Λάντερ στην θέση της Προέδρου Κομισιόν, κύριε Κόλμερ. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο και χάρηκα επίσης που η γυναικεία ομάδα των ΗΠΑ πήρε το κύπελο. Όπως πάντα, άριστος και επαρκέστατος και ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας και παρακαλώ. Καλή συνέχεια στις διακοπές. Να είστε καλά, παρακαλώ, κύριε Κόλμερ. Παρακαλώ και σε εσάς. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλμερ, κορυφαίος δημοσιογράφος στον χώρο του οικονομικού ρεπορτάζ. Έδωσε από τη δική του πλευρά βέβαια και μας σχολίασε και την εκλογή της νέας κυβέρνησης, αλλά και το τι θα αντιμετωπίσει ο κ. Μητσοτάκης και πόσο γρήγορα θα πρέπει να τρέξει, γιατί νομίζω ότι πλέον αυτό είναι το ζητούμενο. Σε μία ημέρα σήμερα όπου προφανώς οι μοιημένοι στην αγορά γνωρίζουν ότι μετά από ένα γεγονός προστρέχουν να ρευστοποιήσουν και ποτέ δεν αγοράζεις όταν γίνεται ένα γεγονός. Πάντα αγοράζεις πριν γίνει το γεγονός. Γι' αυτό μην απορείτε, κυρίες και κύριοι, επειδή βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης να είναι κόκκινος ο γενικός δείκτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποχωρεί μείον 1,53, 880,94 μονάδες με το τζίρο, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς να πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τις μετοχές που ενισχύονται και που υποχωρούν. Στις μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη, Μαθιός Πυρίμαχ, άνοδος 24%, επιχειρήσεις έχουν και εικόνας 29,32%, Βιοκαρπέρτ 9,72%, Παέδες 9,69%, κέρδη για Byte Computer 3,17%, για Περσία 4,27%, για Ιντρακόν Κατασκευές 1,76% και για Unibios 3,53%. Αντίθετα, στις συμμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες, Μουσική 20, Νάκα 9,78, πτώση 7,04 για Αδερφή Κορδέλου, Φιερατέξ πτώση 6,25, Άτικα Μπάνκ πτώση 5,36, Αλουμίλ πτώση 5,96, Αλφα Μπάνκ πτώση 4,23, Ιντραλότ πτώση 3,57 και Μέρμερ Κόμπινε πτώση 2,10%. Σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τα γραφεία της Μπέτα Χρηματιστηριακής και το δοθήντα σύμβουλο τον κύριο Ευάγγελο Χαρατσή. Κύριε Χαρατσή, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Επίσης. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για τη σημερινή αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς μετά τη χθεσινή ισχυρή εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός στη Νέα Δημοκρατία με την άνετη αυτοδυναμία των 158 εδρών. Κοιτάξτε, όπως γίνεται πάντα, το χρηματιστήριο είχε προτρέξει των εξελίξεων. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτό είχε προεξοβληθεί με αυτή την εξαιρετική πορεία που έχει σημειώσει η ελληνική αγορά μέσα στην διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Συνεπώς είναι αυτό το κλασικό που αγοράζει κανείς τη φήμη και πουλάει το νέο που λένε. Ναι. Γίνεται μια έτσι αποκόμιση κερδών. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κέρδη. Οι τεχνικοί δείκτες έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υπεραγορασμένες ζώνες, ειδικά στα χαρτιά τα οποία ήταν τα λεγόμενα Μητσοτάκης trades, σύμφωνα έτσι με τη διάλεκτο της αγοράς, δηλαδή τα χαρτιά τα οποία πιθανολογούσε η αγορά θα ευνοηθούν από μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε μία αποκόμιση κερδών. Πιστεύω είναι κάτι καθαρά πρόσκαιρο. Από εκεί και πέρα η αγορά θα επικεντρωθεί στα πρώτα δείγματα γραφής που θα δείξει η καινούργια κυβέρνηση και εφόσον είναι κινήσεις οι οποίες είναι φιλικές προς το επιχειρήν και με βάση όλα αυτά τα οποία έχει δηλώσει η καινούργια κυβέρνηση ότι θα κάνει, τα οποία είναι θετικά για το χρηματιστήριο, δηλαδή δεν έχω δει κάτι το οποίο στα μέτρα τα οποία λαμβάνει, θα προτίθεται να λάβει η καινούργια κυβέρνηση, το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό για το χρηματιστήριο, νομίζω ότι η αγορά θα επανέλθει σε μια θετική τροχιά. Έχει ακουστεί ότι στα δύο βασικά πρόσωπα, στα δύο υπουργεία τα παραγωγικά, το ενέργειας που είναι η καυτή πατάτα της ΔΕΗ, θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης και στο κομμάτι της ανάπτυξης φέρεται ο κύριος Γεωργιάδης. Αν αυτό επηρεάζει τις αγορές από δύο στελέχη που έχουν δώσει βέβαια τις εξετάσεις στο παρελθόν, ή θεωρεί ότι θα πρέπει αυτά τα δύο άτομα να υποστηριχθούν και από εξοκοινοβουλευτικά στελέχη που να έχουν γνώση για να μπορούν πλέον να τρέξουν περισσότερο τα θέματα των επενδύσεων, κύριε Χαρατσή. Κοιτάξτε, δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να κρίνουμε τα πρόσωπα που θα μπουν στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί από το γενικότερο, από τις πρώτες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Υπάρχει μια δέσμευση από όλα τα στελέχη της καινούργιας κυβέρνησης ότι θα σηκώσουν τα μανίκια και θα πέσουν με τα μούτρα στη δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον όσον αφορά το project του ελληνικού, το οποίο είναι ένα τεράστιο project, ότι θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Σε μια εβδομάδα έχουν πει, εντάξει, μια εβδομάδα ίσως είναι μια υπερβολή, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι πολύ σημαντικά, τα οποία θα δώσουν έτσι και τον τόνο και την ψυχολογία στην αγορά.
Εκτιμάτε ότι η αντιπολίτευση, και εννοούμε στο ΣΥΡΙΖΑ που διατήρησε βέβαια τα ποσοστά του και είναι και αρκετά ενισχυμένο σε σχέση και με τις ευρωεκλογές, θα ακολουθήσει μια αντιπολίτευση αντίδρασης, αντίστασης απέναντι στις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες είναι πολλές και σημαντικές. Αναφέρουμε στις δύο εταιρείες ίδρυυσης σε ΕΙΔΑΠΕΙΑ, θα αναφέρουμε στο μεγάλο θέμα της ΔΕΗ, αναφέρουμε στα ΕΛΠΕ, έχουμε Θριάσιο, έχουμε ΔΕΠΑ. Όλα αυτά, ή θα αφήσει χρόνο στη νέα κυβέρνηση να δει τα δείγματα και μετά θα αντιδράσει, εκτιμάται, κύριε Χαρατζή? Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι πολιτικής φύσεως ερώτηση. Πώς σκέφτεται να αντιπολιτευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μια άνετη πλειοψηφία, οπότε θα τα πούμε σε 4 χρόνια. Ναι. Το θέμα τώρα στο χρηματιστήριο με την αφύπνιση πολλών μετοχών εταιριών που μέχρι τώρα τις χαρακτηρίζαμε σαπάκια ή ζόμπι, σας ενοχλεί, σας δημιουργεί θέμα ή το περιμένατε όταν όλη η αγορά πλέον είναι σε αυτό το συν 40% που κάνει από την αρχή του χρόνου? Μιλάτε για μικρότερες κεφαλαιοποίησεις εταιρείες. Ναι, μικρότερες εταιρείες οι οποίες έχουν σοβαρά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα, ναι. Εντάξει, επειδή έχει γίνει μια σημαντική άνοδος της αγοράς, είναι λογικό να υπάρχει κάποιο rotation και να πηγαίνει σε μικρότερα χαρτιά. Δεν νομίζω ότι η κερδοσκοπία την οποία έχουμε δει στο χρηματιστήριο είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι φυσιολογικό όταν κάποια έτσι μεγάλα χαρτιά έχουν ήδη κάνει μια σημαντική άνοδο, να πηγαίνει το έξυπνο χρήμα και να ψάχνει να βρει άλλες περιπτώσεις οι οποίες έχουν μείνει πίσω σε μια προσπάθεια έτσι να μπορέσει να αποκομίσει κάποια βραχυχρόνια κέρδη. Έως ότου βέβαια επανέλθουν οι ισορροπίες στα πιο μεγάλα χαρτιά για να ξαναγυρίσει το χρήμα προς τα εκεί, εφόσον η ανωδική τροχιά συνεχίζεται. Είναι οι διάφορες ενδοσυνεδριακές, ας πούμε, μετακινήσεις χρημάτων ή ας πούμε σε σύντομα χρονικά διαστήματα, οι οποίες είναι συνηθισμένες στις αγορές. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο με εκπλήσει. Σωστά. Ναι. Σωστά. Τελευταία ερώτηση. Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο επικεφαλής του SSM, ο κύριος Ανδρέα Ενρία. Θα δει τους Έλληνες τραπεζίτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Μεγάλο αγκάθι τα κόκκινα δάνεια, κύριε Χαρατζή. Τι εκτιμάτε, τι βλέπετε? Πιστεύετε η κυβέρνηση θα ξεκινήσει εκ του μηδενός πλέον να δει το θέμα πώς θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου έχουμε και νέα ευρωπαϊκά stress test? Κοιτάξτε, είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις ότι η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος είναι, ας πούμε, στα πρώτα και στα βασικά πράγματα τα οποία θέλει να κάνει η καινούργια κυβέρνηση. Και όπως είπα και πριν, από αυτές τις ενέργειες που θα κάνει, σε αυτά τα μέτωπα, από εκεί θα κριθεί και αυτά είναι που θα καθορίσουν και την περαιτέρω πορεία της αγοράς. Εάν δούμε μια αποφασιστικότητα και κινήσεις οι οποίες γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση, και σαφώς μία από αυτές, ένα από τα προβλήματα που έχει η οικονομία, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος, σαφώς θα πάρει θετική ψήφο από το χρηματιστήριο. Και η θετική αυτή πορεία την οποία έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα, προφανώς θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Τώρα, εάν έχουμε καθυστερήσεις, παλινοδίες ή τροποποιήσεις σε αυτά που μας έχουν πει, αυτό σαφώς θα ερμηνευτεί αρνητικά την αγορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωραία. Κύριε Χαρατζή, ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Χαρατζής, ο Διεθνός Σύμβουλος της Μπέτα Χρηματιστηριακής. 6 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, στην πρώτη εκπομπή της δεύτερης εβδομάδας του Ιουλίου. Και ενώ ήδη οι κάμερες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς σε 40 λεπτά από τώρα, σύμφωνα με το τελετουργικό, θα πρέπει ο νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και βέβαια πρώτα να ορκιστεί ο ίδιος. Και θυμίζω ότι το πρόγραμμα σήμερα λέει ότι αργά το απόγευμα, ίσως μετά τις 7-8, θα έχουμε πλέον την ανακοίνωση και του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει αύριο μετά την ορκομοσία να συνεδριάσει. Και βέβαια η διαφορά με την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα συνεδριάζει στη Βουλή όπως συνεδριάζει επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θα υπάρχει και ένα συντονιστή βέβαια για του κυβερνητικού έργου. Λοιπόν, εμείς να επιστρέψουμε στις αγορές. Είναι μια ημέρα ρευστοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Ρευστοποιήσεις και μάλιστα μεγάλου βεληνικούς είχαμε και στην Ασία σήμερα το πρωί και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Η Φραγκφούρτη υποχωρεί 0,20, το Λονδίνο χάνει 0,11, πτώση 0,24 στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι. Ο Πανευρωπαϊκός Ρίξ των 50 μετοχών στις Βρυξέλλες υποχωρεί 0,08, πτώση 0,10 στο Άμστερνταμ, πτώση 0,32 στη Μαδρίτη, πτώση στο Μιλάνο 0,10. Πτώση στις Βρυξέλλες 0,45. Αντίθετα, στο Όσλο της Νορβηγίας έχουμε κέρδη 0,32. Οι δύο χρηματιστηριακοί δείκτες στη Μόσχα υποχωρούν. Ο MOEX χάνει 0,60 και ο RTSI 0,59. Ενώ ο BIST 100 καταγράφει σημαντικές απώλειες, 1,21%.
Μετά, βέβαια, όπως μας έλεγε ο κύριος Κόλμερ, την αποπομπή του Τούρκου κεντρικού τραπεζίτη που αποφάσισε ο κύριος Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, τα εμπορέματα για την ακρίβεια, σήμερα είναι μια καλή μέρα για την αγορά των εμπορευμάτων στο χρηματιστήριο στο Λονδίνο. Και να δω, σας πω αμέσως, κυρίες και κύριοι, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν το χρυσό 1.408,15 δολάρια ουγγιά ενισχύεται 0,57. Ο άγυρος 15,102 δολάρια μετρικός τόνος ενισχύεται 0,67. Ο χαλκός 2,682 δολάρια μετρικός τόνος ενισχύεται 0,79. Το αργό πετρέλαιο στα 57,54 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,05. Το Brent στα 64,44 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,33. Το φυσικό αέριο 2,431 δολάρια ανά φυσική ατμόσφαιρα ενισχύεται 0,54. Το αμερικανικό σιτάρι 516,12 δολάρια το μπουσέλ ενισχύεται 0,22. Και το μίνι αλουμίνιο 1.808 δολάρια ο μετρικός τόνος ενισχύεται 0,25%. Περνάμε στην αγορά των νομισμάτων. Ευρώ-δολάριο 1,1227 κέρδη για το ευρώ 0,03, ευρώ-ελβετικό φράγκο 1,1135 και εδώ το ευρώ ενισχύεται 0,06, στερλίνα-αμερικανικό δολάριο 1,2533, η στερλίνα κερδίζει 0,08, ευρώ-στερλίνα 0,8959, εδώ το ευρώ υποχωρεί 0,06 έναντι του βρετανικού νομίσματος, ευρώ-ρούβλι 71,67 κέρδη για το ευρώ 0,01, αμερικανικό δολάριο γέννηση 108,44, το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,01 και ευρώ-αυστραλέζικο δολάριο 1,6065, εδώ το ευρώ κυρίες και κύριοι, υποχωρεί 0,11%. Πάμε και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Θυμίζω το 2020 Facebook, διαστόματος του ιδρυτή του κ. Zuckerberg, πάει σε κρυπτονόμισμα δικό τους, όπως πάει και ο μεγάλος αμερικανικός επενδυτικός οίκος Goldman Sachs. Bitcoin, αμερικανικό δολάριο 11.859 δολάρια, ισοτιμία το Bitcoin ενισχύεται 5,29 και Bitcoin ευρώ 10.537 ευρώ, εδώ το Bitcoin κερδίζει 5,53%. Να περάσουμε στον χώρο των ομολόγων, καθώς όπως σας είπα μετά την μεγάλη πτώση των αποδόσεων στο ξεκίνημα, καθώς υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον, έχει επέλθει ισορροπία και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, το πενταετές πλέον είναι, έχει απόδοση 1,17% και ενισχύεται 0,26%, άρα έχουμε πτώση πωλήσει στο πενταετές και ανεβαίνει η απόδοση. Αντίθετα, το δεκαετές έχει απόδοση 2,11, συνεχίζει να υποχωρεί 2,04. Η δεκαπενταετία έχει απόδοση 2,61% και ενισχύεται 0,27% σχέση με την Παρασκευή. Η 20ετία έχει απόδοση 2,77% και υποχωρεί 1,10% σχέση με την Παρασκευή. Και η 25ετία έχει απόδοση 2,99% και υποχωρεί 1,39% σχέση με την Παρασκευή. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, να πάμε να ξαναδούμε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σας λέω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς πτωτικά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ και ενώ το κεντρικό ρολόι του SBC δείχνει 12 το μεσημέρι, 23 πρώτα λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, ο γενικός δείκτης καταγράφει και βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίας τουλάχιστον έως αυτή την ώρα. Είναι στο μείον 1,52%, 881,10 μονάδες με το τζίρο πλέον φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες οι απώλειες για τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος χάνει 4,04%, υψηλή κεφαλαιοποίηση που χρήνει 1,54% και χαμηλή κεφαλαιοποίηση 1,25%. Θυμίζω ότι μετά το θέμα της ΔΕΗ, τα κόκκινα δάνεια είναι το νέο ναρκοπέδιο και το μεγάλο ναρκοπέδιο για την κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει. Και να δούμε ποιες μετοχές ενισχύονται. Επιχειρήσεις οίκου και εικόνας 29,32 άνοδος στα 0,34 ευρώ. Μαθιός περίμαχα 23,93 άνοδος 0,29 ευρώ. Η Βιοκαρπέτ κερδίζει 9,72 στα 0,79 ευρώ. Παΐρης κερδίζει 9,69 στα 0,43 ευρώ. Κρουτοδοργία Ναυπάκτου άνοδος 7,35 στα 0,73 ευρώ. Περσέας άνοδος 4,27 στα 1,22 ευρώ. Byte Computer άνοδος 3,17 στα 1,30 ευρώ. Και Unibios άνοδος 3,53 στα 0,44 ευρώ. Συμμετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση. LVMEC πέφτει 19,75, διολυσθένει στα 2,60 ευρώ. Η Τέρνα, η Βιοτέρ, με συγχωρείτε, χάνει 18,99. Ευρωσύμβουλη 17,79, πτώση 16% για την Μπασάλ. Μουσικός οίκος Νάγκας με πολλά οικονομικά προβλήματα 9,78. Κτήμα Λαζαρίδη, πτώση 9,03. Η Φρικογκλάς χάνει 8,65 και ο Χαϊδεμένος 7,06%. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας παρουσία εδώ στο SBC. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.